Πάμε να δούμε τώρα τι έχει να μας πει ένας εκπαιδευτικός, ένας διευθυντής του σχολείου, των σχολείων της Λαμίας. Ο κύριος Νότας Βεργιόγλου, τον οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Βεργιόγλου. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριόπουλε. Καλησπέρα στους θεατές μας. Θέλω να μου εξηγήσετε αρχικά, επειδή ο τίτλος λέει Διευθυντής 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, τι είναι το πειραματικό σχολείο και σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας ακούν. Ναι. Τα πειραματικά σχολεία δεν είναι καινούρια στον ελληνικό χώρο, στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι παλιά. Έχουν ιστορία πίσω τους. Στη Λαμία υπήρχαν πειραματικά δημοτικά, υπήρχε πειραματικό γυμνάσιο. Για τους λόγους που ξέρουμε όλοι, ότι η πολιτεία πάρα πολύ συχνά αλλάζει την πολιτική. Με τις αλλαγές των κυβερνήσεων αλλάζουν και οι σχεδιασμοί. Αλλάζουν οι σχεδιασμοί. Σωστά. Κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τι είναι το πειραματικό όμως? Το πειραματικό, ποια λοιπόν, είναι η διαφορά του, η βασική διαφορά του από τα άλλα δημοτικά σχολεία? Το πειραματικό, έτσι όπως άρχισε να λειτουργεί και να θεσμοθετείται τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα παλιότερα, είναι ένα σχολείο που έχει κυρίως στόχο την καινοτομία. Είναι ένα σχολείο το οποίο έχει μια δική του πυραμίδα διοίκησης, ή μάλλον δύο πυραμίδες. Έχει την κλασική πυραμίδα που έχουν όλα τα σχολεία, που σημαίνει Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Σχολική Κοινότητα γενικά. Φωστά. Από την άλλη μεριά όμως, στα πειραματικά. Τα πειραματικά ανήκουν στην βάση μιας πυραμίδας, η οποία ξεκινάει πάλι από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΕΠ το γνωστό, το οποίο συνεργάζεται με το αυτόνομο τμήμα πειραματικών και πρότυπων σχολείων. Μάλιστα. Και αυτό περιλαμβάνει όλα τα πειραματικά και όλα τα πρότυπα σε όλες τις βαθμίδες, από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο και εκκλησιαστικά λύκεια μέσα, εκκλησιαστικά γυμνάσια. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει στην περιφέρεια, έχει μια δική της διοικούσα επιτροπή, όχι διοικούσα, έχει μια διοικούσα επιτροπή, είναι στο Υπουργείο, έχει μια περιφερειακή επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Εμείς εδώ έχουμε τον κύριο Κακαρούντα, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα που βρίσκεται στην οδό Παπασιωπούλου, δίπλα από το σχολείο μας. Ουσιαστικά όμως, πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική. Για να καταλαβαίνουν και οι έχει σημασία αυτό. Ουσιαστικά το πειραματικό, σε επίπεδο μαθητών, τι διαφορετικό μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής που βρίσκεται σε αυτό το σχολείο? Η πυραμίδα αυτή που περιγράφω, η οποία καταλήγει σε μια σχολική, ένα σχολικό εποπτικό συμβούλιο, το οποίο επίσης έχει ένα καθηγητή πανεπιστημίου ως πρόεδρο του, ναι, και έχει και το διευθυντή του σχολείου, δύο δασκάλους και έναν σύμβουλο εκπαίδευσης. Η πυραμίδα αυτή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα λειτουργήσει το σχολείο και άρα τι θα λάβει ο μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πυραμίδα. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί και επικοινωνούν αυτές οι βαθμίδες μεταξύ τους σε αυτά τα επίπεδα και επικοινωνούν σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον σχεδόν καθημερινά. Άλιστα. Για να πάρουμε οδηγίες, για να δώσουμε απαντήσεις, για να ενημερώσουμε τι κάναμε, για να ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η καινοτομία στην οποία αναφερόμαστε. Η καινοτομία που αναφερόμαστε. Πού ακριβώς συνίσταται? Συνίσταται καταρχάς στο ότι εφαρμόζουμε πιλωτικά τα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν συγγραφεί ήδη από 2-3 χρόνια πριν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι. Και έχουμε επιμορφωθεί αναειδικότητα. Ο δάσκαλος στα μαθηματικά, στη γλώσσα, στη μελέτη περιβάλλοντος, στη φυσική, οι ειδικότητες στη γυμναστική, στη μουσική, στα αγγλικά, όλες οι ειδικότητες έχουν επιμορφωθεί στον τομέα τους για να εφαρμόσουν τα νέα πιλωτικά προγράμματα. Εφαρμόζουν τα πιλωτικά προγράμματα, δίνουμε σχέδια μαθήματος και σενάρια μαθημάτων πίσω προς το ΙΕΠ, αξιολογούνται, συζητιούνται, διορθώνονται, ξαναγυρίζουμε στην τάξη, εφαρμόζουμε τα διορθωμένα πράγματα σε καινούργια ύλη
Και αυτό θα καταλήξει κάποτε να συγγραφούν τα καινούργια βιβλία με τα συμπεράσματα που και το σχολείο μας και άλλα πειραματικά και πρότυπα σχολεία έχουν καταθέσει. Υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει υψηλότερη κατάρτιση από το μέσο όρο? Λοιπόν, εδώ... Δηλαδή, αν υπάρχουν, παράδειγμα λέω εγώ, τώρα διορθώστε με κύριε Φιντά, αν κάνω λάθος, δάσκαλοι οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, που διδάσκουν σε τέτοιου είδους... Στο σχολείο το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, ναι. Γιατί ένα πράγμα είναι τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και ένα τι γίνεται στην πραγματικότητα. Σωστά. Το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν προβλέπει εκπαιδευτικούς αυξημένων τυπικών προσόντων. Μάλιστα. Στο σχολείο αυτό. Μάλιστα. Όμως όταν ξεκινάει ένα πράγμα, ποτέ δεν μπορεί να ξεκινήσει από την κορυφή. Αντιμετωπίζεται αντικειμενικές δυσκολίες. Αντικειμενικές δυσκολίες και πρακτικές δυσκολίες. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε... Δηλαδή, μην μου πείτε ότι δεν αντιμετωπίζετε κι εσείς προβλήματα με ελλιπές προσωπικό. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τέτοια, έτσι δεν υπάρχουν? Φέτος δεν έχουμε ελλιπές προσωπικό. Έχουμε όμως ένα προσωπικό το οποίο φέτος είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι. Ναι. Του χρόνου θα είναι λίγο καλύτερα από φέτος και σε μερικά χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα, με την έννοια δηλαδή του ότι... Πολύ ωραία τα περιγράφετε. Με την έννοια του ότι θα έρθουν στο σχολείο και τώρα έχουν αυξημένα προσόντα οι εκπαιδευτικοί μας, αλλά δεν ανήκουν στο σχολείο. Δεν έχουν δηλαδή αυτό που λέμε στο σχολείο θητεία. Μάλιστα. Τι είναι η θητεία? Εμείς το σχολείο αυτό δεν έχει οργανικές θέσεις. Κανείς δεν είναι με οργανική θέση στο σχολείο αυτό. Ναι. Αυτό και είναι ανανεώνει και τη θητεία του. Για μένα είναι καλό. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά. Θα διαφωνήσουν οι συνδικαλιστές του κλάδου μας, αλλά εγώ έχω την προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Για μένα είναι καλό. Γιατί... Γι' αυτό από κάτω λέω. Γιατί η θητεία αυτή... Εσείς μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν υπάρχουν καθόλου μειονεκτήματα. Όχι, όχι. Η θητεία αυτή, ναι, για να ανανεωθεί, mm-hmm, ανανεώνεται μετά από αξιολόγηση του έργου που έκανε ο κάθε εκπαιδευτικός. Και εκεί παίζουν ρόλο και οι επιτροπές στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Άρα λοιπόν υπάρχει αξιολόγηση των δασκάλων που βρίσκονται στο σχολείο. Αναγκαστικά, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση, ναι, που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά όλη την εκπαίδευση και όλους τους εκπαιδευτικούς. Ανεξάρτητα από αυτό. Θα κάνω μία ερώτηση, γιατί το ρεπορτάζ μου λέει ότι υπάρχουν κάποιοι όμιλοι σε κάθε σχολείο τέτοιο πειραματικό. Αυτό είναι τι μία... είναι οι όμιλοι? Αυτό είναι μία από τις καινοτομίες του σχολείου. Οι όμιλοι πέρυσι λειτουργήσαν στο σχολείο. Και λειτουργήσαν πέρυσι υποχρεωτικά μόνο στα πειραματικά. Φέτος έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα σχολεία, αλλά δυστυχώς σε προαιρετική βάση. Άχι. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω για ποιους λόγους το κάνανε. Στο πειραματικό όμως είναι υποχρεωτική, είναι υποχρεωτική όμιλη. Εκ των ουκάνευ. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς τους ομίλους. Γιατί ακριβώς εκεί εφαρμόζονται όλα τα καινοτόμα προγράμματα, δίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία στην κατάρτιση του προγράμματος, του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθήσει ο όμιλος, γιατί δεν είναι ακριβώς αναλυτικό πρόγραμμα, δεν είναι ακριβώς μάθημα αυτό που κάνουμε στον όμιλο. Εκεί υποχρεούμαστε να ξεφύγουμε από το αναλυτικό πρόγραμμα και να καταθέσει ο κάθε εκπαιδευτικός τη δική του ιδέα για το τι θέλει να κάνει με τα παιδιά, τι καινοτόμο μπορεί να εφαρμόσει. Πολύ. Και αυτό δεν το κάνει χωρίς να ελέγχεται. Καταθέτει στην αρχή της χρονιάς την πρότασή του, η οποία είναι περιστατωμένη. Περίπου θα σας πω εγώ ένα 10-σέλιδο, 15-σέλιδο, ας πούμε, αναλυτικά, ότι την τάδε μέρα θα κάνω αυτό, την τάδε εβδομάδα θα κάνω αυτό. Με χρονολογική σειρά, εβδομάδα-εβδομάδα, τι θα κάνει, συγκεκριμένα, αναλυτικά, τι δράσεις θα κάνει, θα φύγει έξω από το σχολείο, δεν θα φύγει έξω από το σχολείο, θα φωνάξει τον κύριο Στεριόπουλο να μιλήσει για τη δημοσιογραφία στα παιδιά, ας πούμε, θα φωνάξει τους ειδικούς στο σχολείο. Όλα αυτά είναι προγραμματισμένα από την αρχή, περνάνε από την επιτροπή του σχολείου, εγκρίνονται από την Επιτροπή του Σχολείου και μετά ξεκινάνε οι διαδικασίες στελέχωσης των ομίλων από μαθητικό δυναμικό. Σχεδόν μου απαντήσατε γιατί κάποιος να επιλέξει το πειραματικό. Σχεδόν. Σχεδόν. Γιατί... Για δώστε το ολοκληρωμένη υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θα σας πω, κοιτάξτε, οι όμιλοι είναι η ατμομηχανή μας. Χωρίς τους ομίλους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καινοτόμο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε... έναν όμιλο κινηματογράφου στο σχολείο μας. Στον όμιλο κινηματογράφου τα παιδιά παράγουν ταινίες, αλλά ταυτόχρονα αυτό οφείλει να λειτουργήσει και ως κινηματογραφική λέσχη κατά κάποιο τρόπο. Με την έννοια του ότι κανείς δεν μπορεί να ασχολείται με τον κινηματογράφο χωρίς να βλέπει κινηματογράφο. Άρα λοιπόν έχουμε σχεδιάσει μία δράση
σε συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ, με τη χρηματοδότηση του ΔΥΠΕΘΕ, και σύντομα θα ξεκινήσουμε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε πάντα στον προγραμματισμό ημερολογιακά όπως θα θέλαμε, χρονικά όπως θα θέλαμε. Σύντομα λοιπόν ξεκινάμε, αρχές Απριλίου νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος πλέον. Αρχές Απριλίου μπορούμε να ξεκινήσουμε τις προβολές ταινιών, Κυριακές πρωί, 11 με 1, στο Δημοτικό Θέατρο. Δωρεάν προβολές για όλο το κοινό της Λαμίας, για όλα τα παιδιά, σε ταινίες παιδιών και εφήβων και νέων. Κυρίως εμείς θα απευθυνθούμε στις πιο μικρές ηλικίες. Θα κάνουμε χρήση του αυστηρού τηλεοπτικού χρόνου τώρα για να προλάβουμε τα πάντα. Βεβαίως. Πρέπει να ρωτήσω, εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, τι γίνεται με τις εγγραφές, μιλάω για την πρώτη δημοτικού, και τι με τις μετεγγραφές, κύριε Διευθυντά. Ωραία, ωραία. Παρακαλώ να είστε λίγο σύντομος και συνοπτικός. Ναι, ναι, ναι. Οι εγγραφές στο σχολείο μας δεν γίνονται με βάση τους τομείς. Εμείς το σχολείο δεν έχει τομέα. Το σχολείο απευθύνεται σε όλη την πόλη και σε όλο τον νομό. Έχουμε φέτος παιδιά από το Δομοκό, έχουμε παιδιά από το Λιανοκλάδι, έχουμε παιδιά από τη Ροδίτσα. Διευκρινιστική ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού? Φέτος έχουμε εγκρίνει και θα δεχτούμε 40 μαθητές. Μάλιστα. Όχι 41, 40. Ούτε. Ωραία. 39. Ο πραγματικός αριθμός σήμερα είναι αυτός ή δεν φτάσαμε τους 40? Σήμερα στις αιτήσεις δεν έχω πρόσφαση στις αιτήσεις. Μάλιστα. Δεν έχω πρόσβαση να ξέρω τον αριθμό. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέω. Καταλαβαίνω, κύριε. Έχω μια εικόνα με την έννοια του ότι με παίρνουν διάφοροι γονείς τηλέφωνο να τους δώσω οδηγίες. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής. Να το πούμε στους γονείς, οι οποίοι τυχόν ενδιαφέρονται. Δεν έχουμε τομέα. Μπορούν να έρθουν να κάνουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του gov.gr και με τους κωδικούς τάξης, είτε στο σχολείο, είτε από το σπίτι τους. Αν έχουν οποιαδήποτε δυσκολία, είμαι διαθέσιμος όλη την ημέρα και απόγευμα ακόμα να με πάρουν τηλέφωνο, στο κινητό μου τηλέφωνο. Το οποίο μπορώ. Να δώσετε διευκρινήσεις. Να δώσω διευκρινήσεις, να δώσω βοήθειες. Αλλά αρχικά στο σχολείο. Μπορούν να το πληροφορηθούν και από τα δελτία τύπου που έχουμε στείλει και έχω δημοσιοποιήσει στο κινητό μου τηλέφωνο. Αλλά και παίρνοντας τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σχολείου 22-310-23-814. Δεν έχει σημασία από ποιο σημείο είναι. Τη Φθιώτιδα ή τη Λαμία. Είναι ο μαθητής. Έτσι. Εάν θέλει να έρθει να φοιτήσει. Και πώς θα έρθει το παιδί που είναι από το Δομοκό και πώς θα έρθει το παιδί που είναι από τη Στυλίδα ή από το Λιανοκλάδι ακόμα. Μάλιστα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος μεταφέρει τα παιδιά δωρεάν εφόσον κατοικούν 1,5 χιλιόμετρο μακρύτερα από το σπίτι του, από το σχολείο, μακριά από το σπίτι του από το σχολείο, με αποδεδειγμένο τρόπο και με τη μέτρηση Google Maps. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι λυμένο. Γι' αυτό. Είναι λυμένο. Η πολιτεία έχει εξασφαλίσει τη μετακίνηση. Έτσι. Ωραία. Σημαντικό για να κλείσουμε. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση που αναγράφεται από την αρχή της κουβέντας μας και στην τηλεόραση. Είναι ασφαλή τα σχολεία της Λαμίας? Θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σχέση με αυτό που αναφέρθηκε η κυρία Κεραμέως. Μιλάω για την ενδοσχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό. Μάλιστα. Και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια και για την κτηριακή επάρκεια. Ό,τι γνωρίζετε εσείς θα μας πείτε. Δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα. Την κτηριακή επάρκεια των σχολείων εννοείται όλων. Όλων το... Όχι των σχολείων όλων. Εσείς θα μου μας πείτε για το 16ο πειραματικό δημοτικό σχολείο της Λάμιας. Για το δικό μου σχολείο μπορώ να σας μιλήσω. Πείτε μας λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από την συζήτηση που έγινε στη Βουλή πρόσφατα και αφορά την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Λοιπόν. Θυμίζω στους τηλεθεατές ότι πολύ πρόσφατα είχαμε περιστατικό σε κάποιο σχολείο της Λαμίας με δηλητηρίαση μαθητή από μαθητή. Ναι, είναι αυτό γνωστό. Αυτό εμπλέκεται στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουμε όλοι το ρεπορτάζ, γι' αυτό το λέω, και έχει παίξει και στα εθνικά μέσα. Ναι, αυτό ήταν ένα συνταρακτικό, ας πούμε, σοκαριστικό γεγονός, το οποίο έγινε στην πόλη μας και είναι λογικό να σοκάρει τον κόσμο και να τον βάζει να σκέφτεται τι γίνεται στα σχολεία. Εγώ μπορώ να σας πω τι γίνεται στο δικό μας σχολείο, το οποίο προς αυτό το τομέα, από την άποψη του μαθητικού δυναμικού... Να απαντήσουμε στην απλή ερώτηση, κύριε Διευθυντά. Εάν κάποιος μαθητής ή κάποιος μαθητής που δεν μπορεί να το πει, ντρέπεται, είναι μικρός ή οτιδήποτε άλλο, ο γονιός του που το ξέρει, σε ποιον απευθύνεται? Λοιπόν,
το πλαίσιο έτσι όπως εξαγγέλθηκε στη Βουλή δεν έχει έρθει ακόμα στα σχολεία. Δηλαδή η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και τα λοιπά ακόμα επίσημα δεν έχει έρθει στα σχολεία τίποτα. Και είναι λογικό αυτό γιατί ο νόμος είναι πάρα πολύ πρόσφατος. Όμως στο δικό μας σχολείο και μόνο για το δικό μας θα μιλήσω. Βεβαίως. Εγώ πάντα είμαι στο σχολείο. Ο διευθυντής του σχολείου λοιπόν. Ο διευθυντής του σχολείου, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Στο σχολείο μας, με εγκύκλιο που έχει υποχρεώσει τα σχολεία να το κάνουν αυτό ήδη από φέτος, λειτουργούμε με δύο ενδοσχολικούς συντονιστές και με δύο ενδοσχολικούς μέντορες. Μάλιστα. Ο μέντορας αφορά περισσότερο το παιδαγωγικό κομμάτι. Ποιον παίρνει τηλέφωνο ο γονέας? Το διευθυντή. Το διευθυντή και τον κατευθύνει. Ο γονέας μου έρχεται, μου μιλάει για το περιστατικό. Αυτά τα περιστατικά καλό είναι να μην συζητιούνται από το τηλέφωνο. Σαφώς. Είναι να συζητιούνται από κοντά. Γιατί σαφώς. Δεν είναι μια κουβέντα του ενός λεπτού. Σαφώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλές, γιατί και το δικό μας απόψη δυναμικού το σχολείο δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα σχολεία. Έχουμε παιδιά και τα παιδιά σαφώς. Έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Βέβαια. Είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Πάμε και να κλείσουμε γιατί ο χρόνος είναι. Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Ναι. Εμείς. Οποιοδήποτε περιστατικό δεν το αντιμετωπίζει μόνος το διευθυντής, δεν χαϊδεύει αυτιά γονέων και παιδιών, συνεργάζεται με τους φορείς του σχολείου, δηλαδή με τους ενδοσχολικούς συντελεστές και αντιμετωπίζουμε με την ψυχολόγο του σχολείου, με τις αρμόδιες αρχές από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και τη Περιφερειακή Διεύθυνση που ασχολούνται με κοινωνικούς λειτουργούς και με ψυχολόγους με αυτά τα θέματα και συναποφασίζουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είτε δέχονται, είτε ωραία. Είναι θύτες, είτε είναι θύματα. Έχουμε πάντα αποτελέσμα. Προφανώς όχι. Μάλιστα. Γιατί πολλά μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά τα μυαλά των ανθρώπων δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Λογικό, λογικό. Τελευταία ερώτηση. Το κτηριακό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και έχει έρθει στα χείλη πολλών, ειδικά μετά τον καταστροφικό σεισμό που έγινε στη γειτονική χώρα. Και όλοι συζητούν. Τα σχολεία της Ελλάδας είναι ασφαλή? Δεν μπορείτε να απαντήσετε για όλα τα σχολεία. Προφανώς όχι. Μπορείτε να μας απαντήσετε για το δικό σας σχολείο, κύριε Διευθυντά? Με δυσκολία. Να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι. Τώρα είμαι υποχρεωμένος να κάνω δημοσιογραφική ερώτηση λίγο πιο αυστηρή. Έχετε ζητήσει να γίνει έλεγχος στην κτηριακή υποδομή του σχολείου σας? Ναι, ναι. Έχω στείλει, ζητήσει. Έχω στείλει έγγραφο. Εγγράφος. Εγγράφος. Από το πρωτόκολλο του σχολείου μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας. Έχω στείλει εγγράφος. Έχετε πάρει απάντηση, κύριε Διευθυντά? Έχω πάρει απάντηση. Μάλιστα. Τι σας λένε? Την έγγραφη απάντηση να σας πω. Τι σας λένε? Στο χαρτί που σας έστειλα. Ήρθανε καταρχάς οι μηχανικοί από το Δήμο. Ναι. Δύο μηχανικοί. Μου έστειλαν αμέσως μετά. Τι σας είπανε για τις εγκαταστάσεις? Μου είπανε ότι οι εμφανείς φθορές στις μετόπες αλλά και στο κτίριο, στους τοίχους των κτιρίων, ναι. Οι εμφανείς φθορές δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου μας. Μάλιστα. Με σαφέστατο τρόπο το αναφέρει αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς με τα λόγια αυτά. Και ότι ο Δήμος έχει προγραμματίσει μετά την επίσκεψη που έκαναν οι μηχανικοί μία σειρά ενεργειών για την αποκατάσταση αυτών των βλαβών, οι οποίες μπορεί να μην επηρεάζουν τη στατική επάρκεια, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες. Ναι. Με την έννοια ότι θα πέσει ένα μικρό κομμάτι, ας πούμε. Όχι ότι θα πέσει το κτίριο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και σε δεύτερη φάση, σε πρώτη φάση, άμεσα ξεκινάμε αυτό με τις υπηρεσίες του Δήμου, που είναι το εύκολο, και αμέσως μετά προγραμματίζεται μια δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου, το οποίο θα κοιτάξει με επιστημονικό τρόπο την. Άρα λοιπόν, τη στατική επάρκεια. Οι επίσημες αρχές σας απαντούν ότι δεν κινδυνεύει το σχολείο σε περίπτωση σεισμού να πάθει κάτι. Ακριβώς. Τώρα, εάν κάποια κομματάκια ή σοβάδες, αναλόγως και δεν ξέρουμε, και δεν μπορεί να ξέρεις από πριν πόσο μεγάλο ήταν ο σεισμός. Έτσι. Πολύ ωραία. Θυμίστε μας λίγο, από πότε χρονολογείται το κτίριο του 16ου Δημοτικού Σχολείου? Αν δεν κάνω λάθος, αρχές της δεκαετίας του 70. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Άρα λοιπόν έχετε κάνει εγγράφος το έτοιμά σας, όπως θα έπρεπε να το κάνουν και όλοι οι διευθυντές, και εσείς έχετε σας έχουν απαντήσει, έτσι. Εγγράφος. Εγγράφος σας έχουν απαντήσει. Πολύ ωραία. Κύριε Διευθυντά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα που είχαμε εδώ, στο Ένα Κεντρικής Ελλάδας. Σας ευχηθώ καλή δύναμη στο υπόλοιπο της θητείας σας. Ό,τι χρειάζεστε, εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Να θυμίσω ότι είμαι διαθέσιμος 7.30-3.30 κάθε μέρα στο σχολείο να βοηθήσω οποιονδήποτε να κάνει την αίτηση εγγραφή στο πειραματικό. Να είστε καλά, κύριε Φιντά.